Σε ένα πράσινο κτίριο μετατράπηκε η ιστορική λότζια μετά το πέρας των έργων που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ηρακλείου. Στο κτίριο σήμα κατά τεθέν της πόλης, που ήταν για περίπου ένα χρόνο κλειστό λόγω των έργων, πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια όπου παρουσιάστηκαν στο κοινό τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Παραδίδουμε ουσιαστικά ένα αναβαθμισμένο από ενεργειακή άποψη κτίριο, με αλλαγμένα κουφώματα, ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί το κτίριο είναι διατηρηταίο, με φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη, ώστε να παράγεται ενέργεια. Είναι επίπεδα τοποθετημένα τα φωτοβολταϊκά για να μην υπάρχει οπτική όχληση. Σύστημα αντλίας θερμότητας για ψύξη θέρμανση, εννοείται LED φωτισμός και ό,τι άλλο θα μπορούσε να τοποθετηθεί ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Πιστεύω ότι αν δεν μηδενίσουμε εντελώς το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, θα το περιορίσουμε σε επίπεδα πάρα πολύ χαμηλά, πρωτόγνωρα χαμηλά. Και άξιζε τον κόπο αυτή η περιπέτεια στην οποία υπευγήθημε τη μεταφορά από εδώ στο κτίριο της Ανδρόγειο. Στο Δημαρχείο Ηρακλείου εφαρμόστηκαν πρακτικές βιώσιμου σχεδιασμού, όπως αντικατάσταση των εξωτερικών ανοιγμάτων, των συστημάτων θέρμανσης ψύξης και του συστήματος φωτισμού με λαμπτήρες LED, αλλά και εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης. Στο κτίριο της Λότζιας πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή, το οποίο θα καλύψει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου. Εγκαταστάθηκε μια σύγχρονη υψηλής απόδοσης αντλίας θερμότητας για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών του κτιρίου. Έγινε αντικατάσταση των κουφωμάτων με σύγχρονα κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τριπλούς υαλοπίνακες. Χάρη στην ενεργειακή αναβάθμιση, ο Δήμος θα καταφέρει έτσι να εξοικονομήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, δρομολογείται αντίστοιχο ενεργειακού χαρακτήρα παρέμβαση στο Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά και σε σχολικές μονάδες του Δήμου. Στο πλαίσιο των εργασιών στη Λότζια, ληφθήκε υπόψη και ο αρχαιολογικός χαρακτήρας του κτιρίου, ώστε οι εργασίες να μην επηρεάσουν την ιστορικότητά του. Δίπλα είναι και το διοικητικό κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, το οποίο παραδόθηκε ακόμα νωρίτερα ενεργειακά αναβαθμισμένο. Ακολουθεί το Παγκρίτιο Στάδιο και βέβαια εργαζόμαστε και σε πολλά σχολεία όπως το 5ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Μύρωνα, ενώ ακολουθούν 13 επιπλέον τα οποία ψάχνουν τη χρηματοδότησή τους για να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Με τη Λότζια δίνουμε ένα στίγμα ότι και τα ιστορικά κτίρια μπορούν να υποστούν κάποιες μεταβολές, σύγχρονες μεταβολές, ούτως ώστε να πετύχουμε κάποια στιγμή την κλιματική ουδετερότητα που είναι και ένας βασικός στόχος για το 2050. Στο πλαίσιο του έργου, εκτός από το Δημαρχείο του Ηρακλείου, αναβαθμίστηκε ενεργειακά και το ιστορικό κτίριο του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.